Αποφασισμένος να βάλει φρένο στις προθέσεις της κυβέρνησης στο μέτωπο της συνταγματικής αναθεώρησης και στις προτινόμενες αλλαγές στις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, έδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμένος μετά και τη συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης στην Αθήνα. Εμείς θα ακούσουμε με προσοχή και θα συμφωνήσουμε μόνο εάν συμφωνήσει στο σύνολό της η ιεραρχία. Και η ιεραρχία βεβαίως υπεραλαμβάνει και την Εκκλησία της Κρήτης. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης παρέδωσε και ένα υπόμνημα στον Πάνο Καμένο με τις κόκκινες γραμμές των ιεραρχών που έχουν ως βάση την μη τροποποίηση του άρθρου 3 του Συντάγματος. Εκείνος σας είπε ότι η θέση του κομματός του είναι να παραμείνει ως έχει. Στο φανάρι τώρα βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για να ενημερώσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις προθέσεις και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Με συνοδικούς ιεράρχες ωστόσο να εκφράζουν την ανησυχία τους και να διατυπώνουν ενστάσεις για τις τελευταίες εξελίξεις. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μεταξύ άλλων αναφέρεται. Τις προτάσεις της ελληνικής κυβερνήσεως, ύστερα και από την νεότερη ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας, θα τις μελετήσει προσεκτικά η Αγία και η Ιερά Σύνοδος και θα εκφράσει τη θέση της καταλήλως. Η εξαμελής τώρα αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης συναντήθηκε στην Αθήνα και με βουλευτές του νησιού σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Κυβερνητικοί βουλευτές στάθηκαν στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη μάλιστα να βάζει τη δική του κόκκινη γραμμή στην αναθεώρηση του άρθρου 3. Πιστεύω ότι με αλληλοσεβασμό, διάλογο και κατανόηση θα λυθούν το επόμενο διάστημα όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιερείς αλλά και οι ιεράρχες της Κρήτης. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι την αναθεώρηση του άρθρου 3 για διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή η συζήτηση για να ακουστούν όλες οι πλευρές. Έτσι αλλιώς δεν άκουσα κάτι καινούργιο, γιατί συμμετείχα στη συζήτηση μέχρι τώρα και με την Εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύω όμως ότι ήταν επωφελής η συνάντηση. Η διακήρυξη, η δέσμευση ότι το μισθολογικό, συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό των ιερέων θα κατοχυρωθεί πλήρως και εντελώς ισότιμα, ακριβώς όπως είναι σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αλληλοενημέρωσης και η οποία θα βοηθήσει ούτως ώστε ζητήματα τα οποία είναι διευκρίνιστα να διευκρινιστούν. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν πειρά για την τακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι και σήμερα το Μαξίμου. Συζητάμε δηλαδή για κάτι που κάποιοι ελάχιστοι διαχειρίστηκαν και προσπαθούν να επιβάλλουν ή προσπάθησαν να επιβάλλουν και στην Εκκλησία της Κρήτης, αγνοώντας τον ημιαυτόνομο τρόπο λειτουργίας τώρα και πολλούς αιώνες που έχει η Εκκλησία της Κρήτης και η σχέση στενή που έχει απευθύνει το Πατριαρχείο. Παιχνίδια με το θρησκευτικό αίσθημα του ελληνικού λαού δεν θα πρέπει να παίζει κανείς. Το τι πιστεύει ο ελληνικός λαός είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός διατυμπανίζει ότι θα συνεχιστεί η κρατική χρηματοδότηση για την πληρωμή των ιερέων, των παπάδων, δεν υπάρχει κανείς λόγος, το αντίθετο μάλιστα, να φύγουν από την ενιαία αρχή πληρωμών. Το προσχέδιο Τσίπρα Ιερώνυμου είναι καταδικαστέο από την πλευρά του ΚΚΕ, διότι όχι με προχειρότητα, αλλά με συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, προσπάθησε να αποπροσανατολίσει το λαό από τα σοβαρά και φλέγοντα προβλήματα που τον απασχολούν. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν λάθος. Το φανάρι και η Εκκλησία της Κρήτης, που είναι ξεχωριστές οντότητες, έπρεπε να συμμετέχουν στο διάλογο.